Bam 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 bam. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Για να πω την αλήθεια, είχα ετοιμάσει άλλο βιντεάκι, αλλά δεν τα ανεβάζω. Δεν τα ανεβάζω γιατί θα σας κάνω μαύρη την ψυχή. Οπότε θα μπω και εγώ στο κλίμα του Χριστουγέννων, μάγκες. Χριστούγεννα! Χριστούγεννα, και θα σας δείξω την πόλη του Ηρακλείου πώς την έχουν στολίσει. Αφού ο Jimmy Boy έκανε τέτοιο βίντεο, θα κάνω κι εγώ. Γιατί έχουμε κι εμείς καμάρα, ρε. Ξυπνάτε, ρε. Έχουμε κι εμείς καμάρα, ρε. Λοιπόν, τι νέα, παιδιά? Θα πάτε διακοπές φέτος? Εγώ δεν θα πάω κάπου Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Θα παραμείνω στο Ηράκλειο, παρότι έχω κενό κάποιες μέρες. Γιατί κάνω οικονομία. Κάνω οικονομία γιατί το Φεβρουάριο έχω ετοιμάσει κάτι καλό. Το Φεβρουάριο έχω ετοιμάσει κάτι πραγματικά καλό. Θα το δείτε στη διάρκεια. Περί ταξιδίου πρόκειται. Οπότε θα χρειαστώ τα χρήματα που θα σπαταλούσα τώρα τα Χριστούγεννα για το Φεβρουάριο. Θα προσπαθήσω να κάνω και βιντεάκι από το ταξίδι και πριν και μετά και live. Πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα γίνει σε μια ιδιαίτερη χώρα. Και πιστεύω θα σας αρέσει, θα σας δώσει και ιδέες. Και σε όσους από εσάς αρέσουν τα ταξίδια, ίσως το βάλετε και σε μελλοντικό σας προορισμό. Εξάλλου και τα βιντεάκια με τα ταξίδια τα βάζω και τα αναφέρω συνεχώς για να προσπαθήσω να επηρεάσω και άλλους να αρχίσουν να ταξιδεύουν. Τα ταξίδια πραγματικά σε αλλάζουν σαν άνθρωπο. Αυτή είναι η βάση τους. Και από εκεί και πέρα είναι τα υπόλοιπα. Ότι περνάς ωραία, ότι βλέπεις καινούργια πράγματα και τα σχετικά. Αλλά το βασικό τους είναι ότι σε αλλάζουν σαν άνθρωπο. Εμείς έχουμε πιο πολλές καμάρες βέβαια. Έχουμε κι άλλες. Εντάξει, δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο ο στολισμός Ηρακλείου. Τα φωτάκια αυτά που κρέμονται είναι. Παλαιότερα είχαμε πιο ωραίους στολισμούς. Είχαμε αυτόν εδώ και είχαμε και αυτόν εδώ. Λοιπόν, και αυτό είναι το Χριστουγεννιάτικο κάστρο που σας είπα σε προηγούμενο βίντεο. Πείτε μου αν θέλετε να το δείτε, είναι περισσότερο για τα πιτσιρίκια, έτσι. Αλλά αν γουστάρετε να το δείτε, ας πούμε, πείτε μου να έρθω να κάνω vlog. Να μπω μέσα. Τζαμπέ είναι, δεν έχει εισιτήριο. Απλά έχει κάποια μαγαζάκια και πουλάνε έτσι Χριστουγεννιάτικα, σουβενίρ, παραδοσιακά προϊόντα. Καλά θα είναι, ωραία θα είναι να έρθω μια βόλτα. Πείτε μου, αν θέλετε να το δείτε, πείτε μου να έρθω να το κάνω vlog. Χριστουγεννιάτικο κάστρο. Οπότε τα άμεσα σχέδιά μου είναι ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σκέφτομαι κάποιες αλλαγές σχετικά με τη μηχανή μου, αλλά δεν έχω καταλήξει ακόμα. Ελπίζω το 2018 να είναι καλύτερο από το 2017 και να με βοηθήσει να εκπληρώσω τα σχέδιά μου. Ελάτε. Αυτά είναι πολύ ωραία στολίδια. Σαν κομίτες είναι. Α, και εδώ που κάνουν έργα έχουν βάλει περισσότερα φωτάκια από ό,τι πρέπει λόγω Χριστουγέννων. Το έχουν γεμίσει φωτάκια. Λες και δεν έχει αρκετό φως, ας πούμε, να δουν οι άνθρωποι τι γίνεται έργα. Εντάξει, πάλι καλά να λέμε. Δεν έχει ιδιαίτερα στολίδια φέτος. Θα ξαναβάλω αυτά που είχαμε πέρυσι και αυτά που είχαμε πρόπερσι. Είχαμε κάνει τη διαφορά, οπότε φέτος είναι πιο λιτά τα πράγματα. Είναι πιο λιτά.
πάμε να δούμε το Star Wars, το τελευταίο The Last Jedi. Η ώρα είναι 7 και 4, είναι νωρίς ακόμα. Θα κρατάω και την κάμερα μαζί μου να σας κάνω στο γυρισμό την κριτική της ταινίας. Λοιπόν, άτοιμοι είμαστε. Την πήρα και πάμε. Στο όριο βέβαια είμαστε. Σε 25 λεπτά ξεκινάει η ταινία. Εντάξει, σχετικά κοντά είναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα έχει και έχει ουρά στα ταμεία για τα εισιτήρια. Είμαστε από αυτούς. Τη τελευταία στιγμή, αραχτό στον καναπέ ήμουν, λέω θα περάσει, ώρα δεν θα περάσει. Και όταν αποφασίζεις να σηκωθείς, είσαι προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους εγώ. Μπορώ να πω ότι ο παραλιακός είναι πιο ωραία στολισμένος από το κέντρο του Ηρακλείου. Έχει έτσι πιο ποιοτικό στολισμό. Έχω κάνει και κριτικός χριστουγεννιάτικου στολισμού. Θυμάμαι εποχή, ρε παιδιά. Αυτός εδώ ο δρόμος ήταν γεμάτος κλαμπ. Ήταν γεμάτο έτσι, είχε παντού μαγαζιά, κλαμπάκια. Και τίγκα κόσμο πάντα έτσι. Και τώρα έχει μείνει μόνο ένα ανοιχτό, αυτό εδώ. Και εδώ τα ίδια. Όλα αυτά ήταν μαγαζιά. Ένα έχει μείνει. Και αυτό άδειο είναι. Το φάγε κι άλλο στο κόκκινο. Συλλογή σήμερα κάνω. Λοιπόν, φτάσαμε. Φτάσαμε στους κινηματογράφους. Η ώρα είναι 8 και 4. Σας κλείνω και τα λέμε στην κριτική της ταινίας. Από εδώ μυρίζει. Από εδώ μυρίζει το popcorn. Πώς? Από εδώ μυρίζει το popcorn. Τι από εδώ μυρίζει? Το popcorn. Λοιπόν, έχει spoiler. Καλά, όσοι βλέπετε Star Wars, δεν σας νοιάζουν τα spoiler, θα πάτε να το δείτε ούτως ή άλλως. Γάμισε! Για πες πως φάνηκε! Κόντεψε να γίνει καλός ρε ο μαλάκας! Κόντεψε να γίνει καλός! Πάμε και... Εμφανίστηκε ο Λουκ από το πουθενά ρε φίλε και πέσανε... Πέφαγε ένα 2 δισεκατομμύριο πυροβολισμούς έφαγε. Και δεν κουνήθηκε ρε φίλε. Τι μαγκάρα ήταν αυτή. Πάμε και η Ρέι! Το υπερτούμπανο! Η Ρέι ήταν σαν τη... Πώς τη λέγανε αυτοί από τους X-Men που είχε την απεριόριστη δύναμη. Και μια στιγμή εκεί πέρα που τους έχουν στριμώξει ρε φίλε, από το πουθενά εμφανίζεται ο Λουκ. Και βγαίνει μέσα από τη σπηλιά και κάθεται μπροστά από τον παραταγμένο στρατό ρε φίλε. Κάθεται μπροστά από το πρώτο τάγμα μόνος του και αρχίζει το... Χαμός! Επικό, μ' άρεσε πάρα πολύ. May the force be with you.